Σε μία σεμνή εκδήλωση, η μαθηματική εταιρεία του παραρτήματος Καβάλας πραγματοποίησε τις ετήσιες βραβεύσεις για τους μαθητές που είχαν συμμετάσχει στους διαγωνισμούς της μαθηματικής εταιρείας. Πολλά παιδιά βρέθηκαν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, αλλά και να δηλώσουν πανέτοιμοι για τις επόμενες εξετάσεις. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κάναμε αυτή την όμορφη εκδήλωση, γιατί αυτά τα παιδιά πραγματικά αξίζουν. Τα θέματα στα οποία εξετάζονται στους διαγωνισμούς της μαθηματικής εταιρείας του Θαλής και Ευκλήδης δεν έχουν σχέση με τα τετριμένα που διδάσκονται στα σχολεία. Είναι ουσιαστικά διαγωνισμοί ανίχνευσης ταλέντων. Από αυτά μετά δημιουργούνται οι εθνικές ομάδες που μετέχουν στις Ολυμπιάδες, στις Βαλκανιάδες και εκπροσωπούν τη χώρα μας στο εξωτερικό. Είχα την ευκαιρία να κάνω αυτή την παρουσίαση για το πρόβλημα της Διδός, που είναι το περίφημο ισοπεριμετρικό πρόβλημα, και πιστεύω ότι μπόρεσε το κοινό να το παρακολουθήσει και να το ευχαριστηθεί. Αυτά είχα να σας πω, να είστε καλά, και μια προτροπή προς τους μαθηματικούς. Ξεχάσαν το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας, που είναι οι ίδιοι. Πρέπει να το στελεχώσουν, πρέπει να έρθουν νέοι άνθρωποι να μετέχουν στα όργανα, να μετέχουν στο ΔΣ, να μετέχουν στις δραστηριότητες.